Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Στο σημερινό σχολιασμό θα ήθελα να ασχοληθώ λιγάκι με το θέμα των αγροτών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, όχι μόνο στην Ολλανδία από όπου ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες, αλλά και σε άλλες πόλεις και περιοχές του πλανήτη, και στην Ιταλία και στον Καναδά, αλλά και σε άλλες χώρες υπάρχουν κινητοποιήσεις των αγροτών. Βλέπετε στιγμιότυπα τα οποία είναι χαρακτηριστικά και τα οποία ουσιαστικά μπορεί να βρει κανείς μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για μια ακόμη φορά τα mainstream media σε ένα τόσο σοβαρό θέμα έχουν γυρίσει την πλάτη. Χωρίς να θέλω να σας κουράσω, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών γίνονται εξαιτίας των πράσινων πολιτικών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, που εφαρμόζουν ή τουλάχιστον προσπαθούν να εφαρμόσουν αρκετές κυβερνήσεις και που αυτές προβλέπουν την μείωση των ζώων που έχουν στη διάθεσή τους οι αγρότες για να μην εκπέμπουν ρήπους οι οποίοι στη συνέχεια επιβαρύνουν το περιβάλλον. Δεν θα κάνω ιδιαίτερη ανάλυση αυτή τη στιγμή για να μην σας κουράσω και να μην σας φάω όλο το χρόνο. Τα στιγμιότυπα όμως οπωσδήποτε καταδεικνύουν το γεγονός της δυσαρέσκειας που υπάρχει στους αγρότες και της αγανάκτησης, διότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά είναι σαν να τους καταστρέφουν, σαν να τους τερματίζουν την ενασχόλησή τους, την επαγγελματική τους ενασχόληση και να μην τους επιτρέπουν να ζήσουν, διότι τους κόβουν ουσιαστικά τα προστοζήν. Είναι ένα ζήτημα, κυρίες και κύριοι, που δεν πρέπει να περνάει στα ψηλά, πρέπει να μας αγγίζει όλους, διότι όλα αλυσίδα είναι και σίγουρα επηρεάζει και την δική μας ζωή και καθημερινότητα το αν οι αγρότες δεν μπορούν να συνεχίσουν την παραγωγή. Αντιλαμβάνεστε νομίζω ότι διαταράσσεται όλη η διατροφική αλυσίδα, όλη η αλυσίδα της καθημερινότητας, αλλά και η οικονομία. Αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς ως ερώτημα είναι πώς γίνεται σε μια εποχή όπου φαίνεται οι κυβερνήσεις να μην μπορούν να εφαρμόσουν τις πράσινες πολιτικές και να κάνουν και πίσω σε αρκετές των περιπτώσεων, με αφορμή και τα όσα γίνονται με την Ουκρανική κρίση, που έχει δημιουργήσει θέμα και στην ενέργεια και σε πολλά άλλα ζητήματα. Και βέβαια θα έλεγα ότι σε μια εποχή όπου υπάρχουν κυβερνήσεις που επιστρέφουν στο λιγνίτι, ένα άκρος χαρακτηριστικό παράδειγμα, πώς γίνεται να θέλουν να βάλουν νόμους, κανονισμούς τέτοιου είδους ζωτικής σημασίας στους αγρότες. Είναι ένα ερώτημα που προφανώς υπάρχει σε πάρα πολλούς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ή γενικώς σε πολύ κόσμο που παρακολουθεί τα τεκτενόμενα όσον αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών και όχι μόνο. Και την ίδια χρονική στιγμή, κυρίες και κύριοι, υπάρχει και ένας άλλος προβληματισμός. Τη χρονική στιγμή δηλαδή που βλέπουμε να πιέζονται οι αγρότες ούτως ώστε ουσιαστικά να καταστραφούν και να χάσουν και τα κτήματά τους που έχουν στη διάθεσή τους, έτσι, γιατί αν χρεοκοπήσουν δεν θα μπορούν να τα κρατήσουν, βλέπουμε δισεκατομμυριούχους να αρχίζουν να αγοράζουν πολλές εκτάσεις γης, όπως για παράδειγμα ο Bill Gates, ο οποίος θεωρείται αυτή τη στιγμή μέσα στους top 3-5 δισεκατομμυριούχους του πλανήτη που έχουν στη διάθεσή τους ξαφνικά, έχουν αποκτήσει πάρα πολλά κτήματα, πάρα πολλά στρέμματα, μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα, και δεν είναι τυχαία και μια ερώτηση που έγινε από ρεπουμπλικανό βουλευτή που ζητάει με επιστολή του να διερευνηθεί το θέμα γιατί ο Bill Gates αγοράζει τόσες πολλές εκτάσεις γης. Για να δούμε και ένα σχετικό ρεπορτάζ. Ο βουλευτής Ντάστι Τζόνσον έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής, David Scott, ζητώντας από το συνιδρυτή της Microsoft, Bill Gates, να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής σχετικά με τις μεγάλες αγορές γεωργικών εκτάσεων του δισεκατομμυριούχου, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το TheEpochTimes.com. Ο Gates είναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός ιδιοκτήτης γεωργικής γης στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατέχοντας σχεδόν 270.000 στρέμματα γεωργικής γης σε 19 πολιτείες, όπως αναφέρει η επιστολή που στάλθηκε στις 20 Ιουλίου. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενδιαφέρεται για την ιδιοκτησία και τα σχέδια του κύριου Gates για την έκτασή του, καθώς υπήρξε ηγετική φωνή στην όθηση για συνθετικό κρέας. Το 2021 ο κύριος Gates είπε ότι όλες οι πλούσιες χώρες θα πρέπει να στραφούν
προς το 100% συνθετικό βόηο κρέας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή. Σε ένα tweet της 23ης Ιουλίου, ο Τζόνσον αποκάλεσε τον Gates έντονο αντίπαλο της παραδοσιακής γεωργίας. Η παγκόσμια προσφορά τροφίμων θα μπορούσε να κινδυνεύσει αν ο Gates αποφάσιζε να θέσει τόση γη εκτός παραγωγής, προειδοποίησε. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι και είναι ξεκάθαρο το ότι αν μειωθεί η παραγωγή θα επηρεαστούν οι πάντες και τα πάντα και βεβαίως θα δυσκολέψει πάρα πολύ η επόμενη μέρα. Κυρίες και κύριοι, δεν θα πω κάτι περισσότερο, δίνοντάς σας την ευκαιρία να γράψετε και εσείς τα δικά σας σχόλια και να κάνετε τις δικές σας τοποθετήσεις. Φυσικά, αν σας άρεσε αυτό που μόλις παρακολουθήσατε, κάντε ένα like, πατήστε subscribe για να προστεθείτε στην ομάδα μας, στην Ελεύθερη Πένα, και μην ξεχάνατε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα για όλα τα καινούργια μας βίντεο. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά πολύ. Να είστε καλά.